Από την βαθμολογία, όπου ο Παναθηναϊκός βέβαια είναι τέταρτος αυτή τη στιγμή με 54 βαθμούς. Βλέπετε τη σύνθεση του γηπεδούχου Παναθηναϊκού. Απ' την 11 του Βάγεβιτς που στο πλασιάζει τα τέρματα της ομάδας του με τη συμπλήρωση 48 λεπτών αγώνα. Είχαμε λοιπόν στο 7 το 0-1 από το φάουλ του Γιωργάτου και εδώ το 0-2. Κοιτάξτε. Απ' τα μπακ του Παναθηναϊκού πάλι βαθιά παλιά. Εδώ βλέπετε τους φίλους του Παναθηναϊκού που προσπαθούν και αυτοί να διατηρήσουν αν όχι το παικτόν της ομάδας τους, τουλάχιστον το δικό τους ηθικό υψηλό. Μην ξεχνάτε ότι η ομάδα τους σαν σύλλογος βέβαια υπέστη άλλες δύο ήττες στο μπάσκετ στην προημιτελική φάση της Euroleague στις τελευταίες 10 μέρες, χάνοντας εντός έδρας αρχικά με διαφορά 20 πόντων από τον Ολυμπιακό. Συνέχεται και η δεύτερη ήττα στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας που έστειλε τον Ολυμπιακό στο Final Four της Ρώμης. Μικρόν, πάμε. Είναι και ψηλό πεδίο Ελευθερόπουλος, είναι η ρήψη αντικειμένων και μάλιστα έχουμε και τη φωτιά. Δεν θα λείψει τελικά ούτε σήμερα από το τέρπι φωτιά. Θα θυμούνται οι φίλοι συνδρομητές στην περσινή μετάδοση. Αυτό παίζει ρόλο ακόμα και για τους Ολυμπιακούς. Να ξαναπούμε ότι οι άνθρωποι του σταδίου έχουν και την ατυχία. Αυτή τη φορά να έχει ξεσπάσει φωτιά στο επάνω πιάζωμα. Ακόμα πιο μακριά δηλαδή. Βλέπετε εσείς σε ποιο σημείο. Οι φίλαθροι του Παναθηναϊκού έχουν απομακρυνθεί. Όχι ιδιαιτέρως. Δεν είναι φίλαθροι. Οπαδοί. Χουλιγκάνοι. Όλες οι ομάδες έχουν κουλικιά. Δηλαδή το στοιχείο μας έδωσε πιο πριν η στατιστική υπηρεσία του Κώστα Γαλάνη, Γαλάνης Data. Έχει παιχτεί αρκετά η μπάλα στον αγωνιστικό χώρο, λίγο εκτός γηπέδου. Όχι, γιατί ο Ολυμπιακός το ελέγχει το παιχνίδι. Άνετα το ελέγχει μάλιστα. Μάλιστα εδώ βλέπετε. Διοργάνωση, κυκλοφορία. Κοιτάξτε εδώ τι γίνεται. Μπήκε μια πλημμυρία των ΜΑΤ στο χώρο, στο κάτω πιάζομα εκεί που βρίσκονται οπαδοί του Παναθηναϊκού, οι οποίοι αντεπετέθησαν στους άντρες των ειδικών δυνάμεων, πετώντας τους καθίσματα. Αυτοί υποχωρούν, προφανώς είναι και η εντολή τους. Τέτοια να μην επιτεθούν για να μην θρυνήσουμε και θύματα. Καταλαβαίνετε, είναι τόσο στενή η διάδρομη ανάμεσα στα καθίσματα στις εξέδρες, που αν επιτεθούν οι άνθρωποι της αστυνομίας και επικρατήσει πανικός, μπορεί να θρυνήσουμε ακόμη και θύματα. Καταστροφή βέβαια του σταδίου. Οι γνωστές τυπερές εικόνες σε αυτό το στόχο ελληνικού αθλητισμού και όχι μόνο του ποδοσφαιριστές. Δεν μπορούμε να υποτιμήσουμε την προσπάθεια των ποδοσφαιριστών των 22 που είναι στο γήπεδο, οι οποίοι επαναλαμβάνουν ότι ναι, μεν δίνουν μεταξύ τους ένα δυνατό παιχνίδι. Όπως με κύπελο. Και ο Βάντσι, πόσο 34 είναι. Ανταποδίδει και το χειροκρότημα του Βάντσι. Δεν χρειάζεται νομίζω να πει τίποτα. Ήταν καλύτερο Ολυμπιακό. Τώρα αυτό είναι.